Live, έλεγχο σύνδεσης. Καλημέρα. Περιμένω ένα λεπτό κλασικά για να μπείτε. Και μόλις μπείτε, θα ξεκινήσω να μιλάω. Γιατί τώρα και να μιλάω δεν θα με ακούει κανείς. Τσάμπα θα μιλάω. Και το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί είναι να μιλάς τσάμπα. Εκτός να μιλάς στον εαυτό σου. Γιατί τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Συνήθως. Μερικές φορές, αυτοκριτική και όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ ωραίο πράγμα. Τα κάνεις με τον εαυτό σου. Καλά να μην έχεις κανέναν δίπλα σου, ούτε να φροντίσεις να συναντήσεις κάποιον δίπλα σου. Καλημέρα στο Instagram, καλημέρα στο Facebook. Από εδώ είναι το Instagram, εδώ. Και από εδώ είναι το Facebook, εδώ. Κάνουμε live κάθε μέρα. Και σήμερα θα κάνουμε άλλο ένα live στις 10 η ώρα, κλασικά. Δεν αργώ ποτέ, εκτός από χθες, νομίζω άργησα 10 λεπτά. Αλλά ξεχάστηκα στο ελληπτικό, έκανα πολύ ελληπτικό και ξεχάστηκα. Μετά πρέπει να κάνεις μπάνιο, να έρθεις, να καθαρίσεις την κουζίνα για να κάνεις το live. Λοιπόν, καλημέρα στη Ρίτα Τσαμπούκου στο Instagram. Καλημέρα στην Όλγα Ντάν 87 στο Instagram. Καλημέρα Ασπασάκη στο Instagram. Γκο Νίχερ, Μαργαρίτα Φιλίππου, πάμε και στο Facebook. Καλημέρα Μαρία Γραμμένου Βαλσάμι. Καλημέρα Δημήτρη Γιαούρτογλου, ο κουμπάρος μου. Όχι, εγώ είμαι ο κουμπάρος του. Καλημέρα Δώρα Ξοφάκη. Εν τω μεταξύ Δημήτρη, θέλω να δεις σήμερα τη συνταγή. Σε 20 λεπτά από τη στιγμή που τελειώσω το live, γιατί όντως σε 20 λεπτά, σου δίνω παραπάνω χρόνο γιατί ξέρω ότι θα σε απασχολεί η γυναίκα σου. Σε 10 λεπτά κανονικά θα πρέπει να την έχεις έτοιμη. Αν σου πω σε 20, θα ήθελα να πάρω μια φωτογραφία της πίτσας που θα φτιάξεις. Γιατί σήμερα, κυρίες και κύριοι, το live μας είναι φανταστικό. Θα σας αποδείξω ότι όλοι έχετε δεν έχετε σχέση με τη μαγειρική, έχετε δεν έχετε μαγειρέψει ποτέ στη ζωή σας, θα φτιάξετε σπιτική πίτσα σε 10 λεπτά. Με υλικά που όλοι αυτή τη στιγμή 100% έχετε στο ράφι σας. 10 λεπτά μαζί με το ζυμάρι. Γιατί η βασική μας συνταγή ουσιαστικά είναι το ζυμάρι. Από εκεί και πέρα τα toppings που θα βάλουμε από πάνω είναι πολύ σχετικό. Toppings αυτές τις μέρες βάζουμε στις πίτσες ό,τι μας έχει περισσέψει. Ό,τι έχουμε μέσα στην κουζίνα μας, στο ψυγείο μας και θέλουμε να βάλουμε σε μια πίτσα. Η πίτσα γίνεται στο άψε σβήσε. Θέλω να σας δώσω μια συνταγή που όντως κάθε φορά που θέλετε να κάνετε ένα γρήγορο snack θα κάνετε μια πίτσα γιατί θα τη φτιάξουμε σε 10 λεπτά, άντε 15 επειδή θα μιλάω. Μέχρι που να παραγγείλεις και να σου γράψει ότι σε 30 λεπτά ή 40 λεπτά είναι στην πόρτα σου, αντιγεια. Με ένα τηγανάκι στο 1 δέκατο τη τιμή, αξιοποιούμε οτιδήποτε μας έχει περισσέψει και έχουμε στο ψυγείο. Food wasting, παιδιά. Πρέπει να μην πετάμε φαγητό. Καθημερινά ο μέσος άνθρωπος πετάει μισό κιλό φαγητό στα σκουπίδια. Για πείτε μου, αυτό πού το πάτε. Έχετε συνειδητοποιήσει ότι κάθε μέρα πετάτε μισό κιλό φαγητό. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Και θα σταματήσει γιατί κάνουμε τα live μας. Λοιπόν, Όλγα Ντούκα έκανα τα ντόνατ σου. Καλημέρα σας. Καλημέρα Αναστασία Τσαουσίδου από Βροχιμό. Καλημέρα Αλέξανδρος Τοπαλίδης. Ο Αλέξανδρος Τοπαλίδης ήταν το παιδί που έμενε ακριβώς δίπλα στην πολυκατοικία μου στη Θεσσαλονίκη, στην που μεγάλωσα. Κλεοπάτρα Κούκα, καλημέρα. Ακόμα χωνεύουμε, λέει, τα χθεσινά μπέργκερ. Ελπίζω να τα φτιάξατε. Χθες δώσαμε μια φανταστική συνταγή. Πώς να φτιάξετε μπέργκερ. Γενικά δίνουμε μόνο φανταστικές συνταγές. Λοιπόν, έχουμε 4.500 στο Instagram και κοντά 6.000 στο Facebook. Οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Να σας πω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό άμα κάποιος μπορεί να γράφει από κάτω τη συνταγή στα αγγλικά καθώς τη φτιάχνω. Για να μπορούν να καταλαβαίνουν και αυτοί που μας ακολουθούν από άλλες χώρες, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ. Τώρα, αν ξέρετε ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά, μπορείτε να γράψετε και στα ιταλικά, γαλλικά, ισπανικά, ποτέ δεν ξέρεις. Χρειαζόμαστε ούτως ή αλλιώς άτομα που να μεταφράζουν και σε άλλες γλώσσες. Τώρα έχουμε μόνο το site μας στα αγγλικά, αλλά κάποια στιγμή το κάνουμε και στα ισπανικά και στα γαλλικά και στα ιταλικά, γιατί όχι. Οπότε, άμα είναι κάποιος πολύ καλός μεταφραστής, μπορεί να τον πάρουμε στη δουλειά. Στο site μας, sakispetrezix.com. Να σας πω ότι όλοι δουλεύουμε από το σπίτι. Σήμερα είναι Σαββατοκύριακο. Σήμερα είναι Σάββατο. Οπότε σήμερα δεν δουλεύει κανείς. Δουλεύω μόνο εγώ. Κάποιος πρέπει να βγάλει το ψωμάκι εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καθημερινά για τα live. Να σας πω ότι χθες κάποιοι λέγανε ότι έδειξε τις κάλτσες μου. Και σήμερα θα τις δείξω.
έχουν τον Trooper από τα Star Wars. Η κάλτσα μου που έπιασα, την έπιασα από πάνω και μπορώ να μαγειρέψω γιατί είναι οι κάλτσες μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, για να μην αρχίζετε και λέτε πάλι έπιασα την κάλτσα σου και μαγείρεψε. Ναι, πιάνω τις κάλτσες μου και μαγείρεψα. Και την πλούζα μου έπιασα και μαγείρεψα. Και εσείς το ίδιο κάνετε. Οπότε παρακαλώ πάρα πολύ, αν θέλετε να κάνετε αρνητικά σχόλια, να τα κάνετε με καλοπροαίρετο τρόπο και να σκέφτεστε κι εσείς τα ίδια πράγματα που κάνετε στο σπίτι σας. Δεν έπιασα τίποτα παράξενο και πήγα και μαγείρεψα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, για να μην τα παραλέω, σήμερα ετοιμάζω και εκπλήξεις, γιατί χθες οι άνθρωποι του Facebook κάνανε παράπονο ότι κληρώθηκαν οι άνθρωποι του Instagram ένα δωράκι, οπότε θα δώσω δώρο σήμερα στο Facebook και βασικά θα δίνω δώρο κάθε μέρα. Γιατί καταλαβαίνω πως άρχισε μία κόντρα Instagram-Facebook και δεν θέλω να υπάρχει κόντρα. Θα δίνω κάθε μέρα και Instagram και Facebook. Κάνε μην τρελαθώ καμιά μέρα και δώσω κανένα μίξερ δώρο και γίνει χαμός εδώ πέρα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στην κουζίνα. Πάμε να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Please, δείτε προσεκτικά τη συνταγή. Με το που τελειώσει το βίντεο, γράφουμε αναλυτικά τη συνταγή στο site για να μπορέσετε να δείτε άμα κάτι σας ξέφυγε. Είναι πάρα πολύ εύκολη, όλοι μπορείτε να τη φτιάξετε. Σήμερα πραγματικά θέλω να πάρω άπειρες φωτογραφίες με πίτσες creative, δημιουργικές. Βάλτε ό,τι σας έχει περισσέψει. Ό,τι έχετε στο ψυγείο και πάει να χαλάσει, ρίξτε το στην πίτσα και κάντε το καινούριο. Πάμε στην κουζίνα. Εδώ είμαστε. Όλα. Λοιπόν, αλλάξαμε λογική. Πια μαγειρεύουμε από αυτή την πλευρά. Να σας συστήσω στην κουζίνα μου για αυτούς που δεν το ξέρουν. Αυτή είναι η κουζίνα του σπιτιού μου. Εδώ. Μπράβο. Και εδώ. Και εδώ είναι το σαλόνι μου. Μπράβο. Τέλεια. Μια χαρά. Και εδώ είμαι εγώ. Οπότε σήμερα θα φτιάξουμε πίτσα. Ουσιαστικά όταν λέμε φτιάχνουμε πίτσα, φτιάχνουμε το ζυμάρι της πίτσας. Είναι το πιο σημαντικό. Έχω πάρα πολλές συνταγές στο site και βίντεο για το πώς μπορείτε να φτιάξετε πίτσα. Η αυθεντική ιταλική πίτσα είναι το top video, από τα top video που υπάρχουν στο YouTube. Γιατί όντως εκείνη η πίτσα γίνεται με μαγιά, έχει διαδικασία, η γεύση που παίρνουμε είναι σαν να έχουμε πάει στην Ιταλία. Τι έπαθες? Α, δουλεύει ο φούρνος. Άνοιξε το φούρνο στο τέρμα, ανοίξε τον κι εσείς. Στο grill, τέρμα. Οπότε είναι καταπληκτική συνταγή, αλλά το κακό που έχει αυτή η συνταγή είναι οι αναμονές και η πολλή λάτζα. Οπότε, άμα θέλετε να φάτε ιταλική πίτσα, ακολουθείτε εκείνη τη συνταγή. Άμα θέλετε να φάτε μια γρήγορη πίτσα που θα γίνει σε 10 λεπτά, ακολουθείτε αυτή τη συνταγή. Γενικά, ακολουθείτε όποια συνταγή θέλετε. Κάντε τα όλα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Σε ένα μπολ, έχω αλλάξει τη λογική, μαγειρεύω πάντα εδώ τώρα. Κοιτάξτε, παπ, τι είμαστε. Έτσι να πάρω αυτό, να μου φαίνεται. Τέλεια. Λοιπόν, ρίχνω αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Πόσα γραμμάρια είναι? 170 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Ρίχνω το νεράκι μου, εδώ. Το νεράκι είναι ελάχιστο και θέλω να ζυγίσετε πραγματικά, μην βάλετε παραπάνω, γιατί και 10 γραμμάρια παραπάνω νερό να βάλετε, αλλάζει τελείως η συνταγή. Το νερό είναι πολύ σημαντικό να μπει ακριβώς στα γραμμάρια που πρέπει να μπει. Κοιτάξτε το αλάτι που θα βάλω. Θα βάλω αρκετό αλατάκι, εδώ. Και θα βάλω και το λαδάκι μου. Θέλουμε ελαιόλαδο, εδώ. Έβαλα λαδάκι. Η πίτσα αυτή έχει καταπληκτική γεύση και είναι πάρα πολύ εύκολη. Και αυτό είναι το ζυμάρι της πίτσας. Αυτά ήταν τα υλικά μας. 4 υλικά. Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Λάδι, νερό και αλάτι. Αυτά είναι. Ο τρόπος που θα φτιάξουμε την πίτσα είναι αυτός που ουσιαστικά θα μας κάνει να φαίνεται η πίτσα σαν ιταλική, σαν πάρα πολύ έτσι πιασάρικη πίτσα. Κοιτάξτε τώρα τι κάνουμε. Εν τω μεταξύ, άμα έχετε μίξερ, εδώ, βάζετε στο μίξερ και το χτυπάτε στο μίξερ. Αλλά άμα δεν έχετε μίξερ, γίνεται και στο χέρι. Εντάξει. Εγώ θα το κάνω στο χέρι για να σας δείξω ότι όλοι μπορείτε να την ετοιμάσετε. Στην αρχή ανακατεύω με μία κουτάλα, γιατί το μείγμα μου είναι αρκετά έτσι. Ναι. Αρκετά έτσι. Υδαρές, αλλά καθώς ανακατεύω θα δω ότι αρχίζει να σφίγγει και το ζυμάρι μου άρχισε να γίνεται ζυμάρι. Δημήτρη Γιαούρτο, γλακούς. Μπράβο αγόρι μου. Κοίτα εδώ, δεν βάζουμε το χέρι στην αρχή, γιατί αν βάλουμε το χέρι στην αρχή θα κολλήσει όλο το μείγμα πάνω μας. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι στην αρχή να δουλέψουμε λίγο με κουτάλα, εδώ. Και μόλις δουλέψουμε με κουτάλα και το νεράκι ανακατευτεί μαζί με το αλεύρι,
Ήρθε η ώρα να ανακατέψουμε με τα χέρια. Εν τω μεταξύ, το ζυμάρι που σας δίνω είναι για μία πίτσα. Γιατί δεν θέλω να πετάτε καθόλου. Είναι τόσο εύκολη η διαδικασία για να κάνετε πίτσα, που όντως δεν χρειάζεται να κάνετε πολλές πίτσες. Πόση ώρα μου πήρε τώρα για να κάνω το ζυμάρι? Εδώ, για πείτε. Μου πήρε δευτερόλεπτα. Το ζυμάρι μου για την πίτσα είναι έτοιμο. Όσο περισσότερο το χτυπάω και όσο περισσότερο το ανοίγω, τόσο πιο ελαστικό θα γίνει το ζυμάρι. Αλλά εγώ θέλω να κάνω μια εύκολη συνταγή. Αυτή τη στιγμή τι? Έχω γαλοπούλα στο ψυγείο που με έχει περισσέψει. Έχω τυρί στο ψυγείο που με έχει περισσέψει. Έχω μισή πιπεριά που έχω κόψει και μου έχει περισσέψει. Τι θέλω να κάνω? Θέλω να κάνω μια πίτσα. Και όταν λες πίτσα σε όλους, είναι πάρα πολύ πιασάρικο και το αγοράζουν όλοι, τους αρέσει όλους. Και κοιτάξτε εδώ, το ζυμάρι μου είναι έτοιμο. Τώρα, άμα θέλετε να τυλίξετε σε μεμβράνη και να αφήσετε να ξεκουραστεί μισή ωρίτσα, μπορείτε. Αλλά άμα το έκανα αυτό, δεν θα ήμουν έγκυρος αυτά που σας έλεγα πριν, ότι μπορείτε να φτιάξετε πίτσα σε 10 λεπτά. Οπότε, αυτό που θα κάνω είναι να συνεχίσω τη συνταγή μου κατευθείαν. Πάει αυτό στην άκρη. Παίρνω ένα τηγάνι. Α, έχει λίγο νερό εδώ πέρα το τηγάνι. Να καθαρίσω το τηγάνι από το νερό. Και στο βίντεο που σας έχω στο site, στη συνταγή που είναι αναλυτικά, δεν έχω βάλει σιμιδάλι. Αλλά γιατί ξέρω ότι δεν έχετε πολλά υλικά στο σπίτι, δεν ήθελα να βάλω έξτρα υλικά. Σε περίπτωση όμως που σας βρίσκεται λίγο σιμιδάλι, ρίξτε λίγο λαδάκι στο τηγάνι, εδώ. Τηγάνι, κανονικά. Και άμα σας περισσεύει, άμα λέω, σας περισσεύει λίγο σιμιδάλι από το χαλβά που κάναμε τις προηγούμενες μέρες, είτε ψηλό είτε χοντρό σιμιδάλι, ρίξτε λίγο σιμιδάλι, γιατί το σιμιδάλι θα καεί και θα μας δώσει την αίσθηση ότι τρώμε ζυμάρι πίτσας σε... από φούρνο, από ξυλόφουρνο. Εντάξει, λοιπόν, όπως είναι το ζυμαράκι, το απλώνω λίγο με τα χέρια, εδώ. Ποιος δεν μπορεί να κάνει αυτή την πίτσα? Δεν την γυρνάω στον αέρα να κάνω κόλπα. Θέλω όλοι να φτιάξετε πίτσα. Και κοιτάξτε εδώ, με τα χέρια μου, εδώ, απλώνω το ζυμάρι στο τηγάνι. Το τηγάνι που χρησιμοποιώ, δεν έχει πλαστική, δηλαδή, γιατί έτσι όπως είναι θα ρίξω τηγάνι μέσα στο φούρνο. Σε περίπτωση όμως που δεν έχετε τηγάνι που να έχει μεταλλική λαβή και έχετε κανονικό τηγάνι, δεν πειράζει, απλά θα μεταφέρετε την πίτσα σε ένα ταψάκι. Εγώ το κάνω για να μην λερώσω σκεύη, γιατί θέλω να ψήσω κατευθείαν εδώ πέρα. Και επειδή το τηγάνι είναι στρόγγυλο, μου δίνει ακριβώς στρόγγυλο σχήμα στην πίτσα, είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, έχω κάνει κάτι δύσκολο τώρα? Για πείτε. Τίποτα δύσκολο. Αυτό που θα κάνω είναι να ρίξω μία σταγιά λεωδία από πάνω και λίγο ακόμα σιμιγδάλι. Το σιμιγδάλι δεν το γράφω, ξαναλέω στη συνταγή, δεν το δείχνω μάλλον, το γράφω. Άμα έχετε σιμιγδάλι βάζετε, άμα δεν έχετε δεν βάζετε. Πάνω αυτά στην άκρη, εδώ. Και το ζυμάρι για την πίτσα είναι έτοιμο. Πάμε να το ψήσουμε. Πάμε. Πώς θα το ψήσουμε? Δεν το ψήνουμε στο φούρνο, το ψήνουμε στο τηγάνι, στη φωτιά. Οπότε, ανάβω τη φωτιά μου εδώ τέρμα. Εδώ. Πόση ώρα μας έχει πάρει τώρα, ξαναλέω. Άμα δεν μιλούσα, καταλαβαίνετε πως θα το έφτιαχνα σε δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε εδώ. Έχω βάλει το τηγάνι πάνω στη φωτιά, φαίνεται. Από τα σχολεία δεν βλέπω, μα φαίνεται, δεν φαίνεται. Λοιπόν, έχω βάλει το τηγάνι πάνω στη φωτιά. Και επειδή θέλω να πάρω αυτή τη γεύση του ξυλόφουρνου, ότι ψήνω την πίτσα μου στο φούρνο, άμα την πάρω έτσι όπως είναι και τη βάλω μέσα στο φούρνο μαζί με τα υλικά να την ψήσω, θα βγει ψωμί με γέμιση. Οπότε, άμα ψήσω το τηγάνι, επειδή θα την κάνει κρατσανιστή από κάτω, και από τη μία πλευρά και από την άλλη, το ζυμάρι μου θα είναι έτοιμο. Οπότε, το μόνο που έχω να βάλω είναι να βάλω ελάχιστα υλικά και να ψήσω 2-3 λεπτά στο φούρνο, στο γκριλ, ίσα-ίσα για να λιώσουν τα τυριά. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Λοιπόν, τώρα. Το τι υλικά θέλετε να βάλετε στην πίτσα σας είναι πραγματικά άπειρα. Θα βγάλω εγώ μερικά έξω να σας δείξω. Λοιπόν, έχω τυρί, τι άλλο έχω, μανιτάρια, τι άλλο έχω, κοτόπουλο, μπέικον. Κοιτάξτε εδώ, έχω μπέικον, κοτόπουλο, τυρί, μανιτάρια. Και μπορώ να ρίξω ό,τι μα ό,τι θέλω. Το κοτόπουλο το σουτάρω σε ένα τηγανάκι και το ρίχνω και κάνω ένα barbecue, μια barbecue πίτσα. Τα μανιτάρια τα σουτάρω, τα ρίχνω από πάνω και. Γιατί 2 λεπτά θα ψήσουμε στο φούρνο. Οτιδήποτε ρίξετε από πάνω πρέπει να είναι ψημένο, θα το σουτάρετε. Αλλά επειδή σήμερα είναι η μέρα που εγώ δεν τρώω κρέας, να σας πω μέσα στη βδομάδα τουλάχιστον 2 με 4 ημέρες διαλέγω να μην φάω καθόλου κρέας. Οπότε σήμερα θα την κάνω νηστίσιμη την πίτσα μου, δεν θα βάλω κρέας, όχι νηστίσιμη, vegetarian, τυρί θα βάλω. Απλά
κάποιες μέρες την εβδομάδα διαλέγω επιλεκτικά και δεν τρώω κρέας. Μου αρέσει πάρα πολύ κάποιες μέρες να κρατάω έτσι αυτό το σενάριο. Οπότε η πίτσα μου θα είναι πάρα πολύ απλή. Θα την κάνω τύπου καπρέζε, ντομάτα τυράκι. Θα την κάνω πάρα πολύ απλή, ναπολιτάνα. Οπότε θα κρατήσω το τυρί έξω. Θα βάλω κοτόπουλα, μπέικον και όλα τα υπόλοιπα μέσα στο ψυγείο. Και θα φέρω λίγο barbecue sauce και θα σας δείξω τι θα κάνω. Λοιπόν, έτσι όπως σοτάρα εδώ πέρα, έχει πάρει, δεν ήταν τέρμα, τώρα θα πάρει τέρμα. Λοιπόν, έτσι όπως σοτάρα εδώ πέρα, εγώ απλά θα γυρίσω και από την άλλη, θα ρίξω λίγο barbecue sauce και λίγο τυρί και θα ψήσω μέσα στο φούρνο. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Ένας απλός συνδυασμός για να κάνετε, έχω στο site μου μεταξύ πώς μπορείτε να κάνετε γρήγορη σάλτσα ντομάτας για την πίτσα σας. Πάρα πολύ εύκολη. Δεν χρειάζεται ψήσιμο, δεν χρειάζεται τίποτα. Απλά ανακατεύετε τα υλικά και είναι κορυφαία σάλτσα ντομάτας. Απλά άμα δεν θέλετε να μπείτε στη διαδικασία να φτιάξετε σάλτσα ντομάτας, πάρτε λίγο κέτσαπ, ρίξτε κέτσαπ, λίγο ρίγανη και βάλτε από πάνω τα υλικά. Ή άμα έχετε barbecue sauce, βάλτε λίγο barbecue sauce. Ή άμα δεν έχετε τίποτα από όλα αυτά, σκέτο τυράκι, δεν πειράζει, με ελαιόλαδο και μυρωδικά θα γίνει μια πίτσα καταπληκτική. Λοιπόν, ως τώρα έχω κάνει κάτι δύσκολο. Δεν έχω κάνει κάτι δύσκολο, περιμένετε. Απλά το λάθος που έκανα ήταν να μην ανοίξω έρχομαι. Το λάθος που έκανα ήταν ότι δεν άνοιξα το μάτι από πριν αρχίσει να ζεσταίνει. Οπότε αργεί λίγο η πίτσα. Τώρα δεν πειράζει, μου πάρει ένα-δύο λεπτάκια. Αλλά όση ώρα κάνω την πίτσα, επειδή θα γυρίσουμε, θα σας δείξω πώς θα γυρίσουμε. Επειδή χθες κάνατε παράπονα αυτή ή του Facebook ότι έδωσα μία θήκη μαχαιριών. Κοιτάξτε τι ώρα που είναι οργανωμένα τα μαχαιριά μου εδώ. Εδώ έχω όλα με τα μαχαίρια. Ουχου! Οργανωμένα. Είναι Άκης Πετρετζίκης η θήκη και επειδή χθες έδωσα θήκη στο Instagram και δεν έδωσα στο Facebook, σήμερα θα δώσω στο Facebook. Συγγνώμη κύριε Instagram, είναι από το e-shop μας. Τις έχουμε προσφορές, 50% νομίζω. Όχι, αυτές είναι 20-30%, οι δερμάτινες είναι 50%. Λοιπόν, οπότε στο Facebook γράψτε ένα σχόλιο από κάτω akisishop.com και θα κάνουμε κλήρωση να κερδίσει κι άλλος ένα στη θήκη μαχαιριών. Οπότε έκανα την κλήρωση, μια χαρά. Για να δούμε το ζυμάρι. Το ζυμάρι άρχισε να γίνεται. Κοιτάξτε εδώ. Αλλά ακόμα δεν έχει γίνει. Γιατί. Εντάξει. Τώρα το βάλα τέρμα, δεν ήταν τέρμα. Δεν πειράζει, όμως θα πάρει τίποτα. Σε ένα λεπτό θα είναι έτοιμη. Οπότε, σοτάρουμε το ζυμαράκι μας από τη μία πλευρά, θα γυρίσουμε και από την άλλη και στη συνέχεια με το σοτάρουμε και από την άλλη θα βάλουμε μέσα στο φούρνο με τα υλικά. Επειδή θα περιμένουμε 2-3 λεπτάκια για να γίνει πίτσα, σκέφτομαι να σας κάνω μια συνταγή έτσι bonus, έκπληξη, να κάνουμε μια μους σοκολάτας που θα μας πάρει ένα λεπτό για να γίνει. Θα μου πείτε ένα λεπτό θα πάρει αυτό να γίνει, θα περιμένουμε 2-3 λεπτά για την πίτσα, πάλι έχει κενό χρόνο. Έχετε δίκιο, αλλά αυτά έχει το κακό το live, ενώ όταν κάνω εκπομπές μπορούμε να κόψουμε 1-2 λεπτάκια και να μην γίνει χαμός. Άρα νομίζω, κοιτάξτε, όταν γίνει αυτό το πράγμα και η πίτσα φαίνεται ότι γυρνάει εδώ, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τη γυρίσετε. Άμα δεν μπορείτε να τη γυρίσετε κατευθείαν έτσι στο τηγάνι, πάρτε ένα πιατάκι, αναποδογυρίστε την, γυρίστε την και την πίνετε. Εγώ θα τη γυρίσω έτσι. Φουου! Λοιπόν, και με το που γυρίσω από την άλλη πλευρά, κατευθείαν τι κάνω, όπως είναι εδώ, έπρεπε να τη δώσω λίγο ακόμα χρώμα. Απλώνω ξανά, να πάει το σιμιγδάλι παντού, εδώ, γιατί η πίτσα μου δεν έχει ψηθεί. Θα ψηθεί μέσα στο φούρνο, το ξαναλέω. Και πέρασε ένα παπάκι. Θα ρίξω, επειδή κάνω νηστίσιμη πίτσα, λίγο barbecue sauce, όπως σας είπα. Εδώ. Τόσο, δεν χρειάζεται να βάλετε παραπάνω και δεν χρειάζεται και να την αλείψετε. Άντε να την αλείψω για να μην λέτε. Εδώ. Αλείφω. Άμα θέλετε βάζετε ketchup, άμα θέλετε βάζετε ό,τι θέλετε. Εδώ. Μόλις αλείψω, ρίχνω και λίγο τυρί. Σας είπα σήμερα δεν τρώω κρέας. Είναι vegetarian day για μένα. Θα ρίξω λίγο τυράκι. Και όταν λέω λίγο τυράκι, κοιτάξτε πόσο. Τόσο. Τώρα, άμα δεν έχετε, είπαμε, τηγάνι που μπαίνει μέσα στο φούρνο, αυτό που θα κάνετε είναι να μεταφέρετε σε ένα ταψάκι και να ψήσετε μέσα στο φούρνο. Απλά τώρα θα πάρουμε ωραίο χρώμα και από κάτω και από πάνω. Κοιτάξτε εδώ.
καθώς ψήνεται από κάτω η πίτσα, παίρνει φανταστικό χρώμα, το βλέπετε. Οπότε θα την αφήσω άλλα λίγα δευτερόλεπτα στο τηγάνι, εδώ, ελάχιστα. Ωραία, φτάνει το τυράκι. Να βάλω λίγο ακόμα, άντε να βάλω λίγο ακόμα. Θα το κάψω σήμερα, κύριε Στέφανη. Λοιπόν, οπότε το σμάρι μας πήρε ένα λεπτό. Η χαζομάρα που έκανε ήταν ότι δεν είχα ανάψει το μάτι να ζεσταίνεται από πριν και περιμένω ώρα. Άμα είχα γκάζι θα είχε ζεσταθεί. Στο σπίτι δεν έχω γκάζι, έχω τέτοια ηλεκτρικές συσκευές γιατί δεν έχει γκάζι η πολυκατοικία. Προσπαθώ να βάλω, αλλά δεν έχω βάλει ακόμα. Λοιπόν, οπότε τυρί, barbecue πάει μέσα, εδώ και όπως σας είπα θέλω να πάρει λίγο χρώμα από κάτω για να μου θυμίζει, κοιτάξτε εδώ, το βλέπετε το χρώμα, αυτό το χρώμα θέλω να πάρει η πίτσα από κάτω, εδώ, κοιτάξτε, με το που πάρει αυτό το χρώμα από κάτω σημαίνει πως η πίτσα θα γίνει πάρα μα πάρα πολύ τραγανή, έχει πάρει χρώμα από κάτω, έχει πάρει χρώμα από πάνω. Έχω βάλει τα υλικά που θέλω να βάλω, οπότε το μόνο που χρειάζεται τι είναι, επειδή έχει ψηθεί ουσιαστικά το ζυμάρι, το μόνο που χρειάζεται είναι να λιώσουν τα τυριά και να ενωθούν όλα τα υλικά. Οπότε έτσι όπως είναι τι είναι, πάει μέσα στο φούρνο. Ο φούρνος μου είναι στο γκριλ, βάζω από κάτω μαζί με το ταψί, κλείνω το μάτι μου εδώ και όπως σας υποσχέθηκα, να καθαρίσω λίγο, όση ώρα περιμένουμε να γίνει η πίτσα, πάμε να ετοιμάσουμε μία γρήγορη μους. Τώρα. Η μους που θα φτιάξω σήμερα είναι λίγο superfood, γιατί πρέπει λίγο να προσέχουμε και τη διατροφή μας. Η πίτσα έτσι όπως την κάναμε δεν έχει πολλά κακά στοιχεία. Έχει λίγο αλευράκι, νερό, ελαιόλαδο, έχει την barbecue sauce και το τυράκι. Δεν είναι κακή έτσι όπως την κάναμε. Θα ήταν κακή άμα βάζαμε έναν τόνο πράγματα από πάνω. Οπότε σε αυτή τη λογική θα πάω και εγώ σήμερα. Όπως σας είπα, δεν τρώω κρέας και θα σας φτιάξω μία μους σοκολάτα vegan. Οπότε, η μου σοκολάτας για να γίνει πάρα πολύ εύκολη, θα πάρω 2 αβοκάντο. Περιμένετε να δείτε την πίτσα που θα βγει τώρα. Πείτε δεν σας το κάνω. Αναγκάζω όλους όσους έτσι δεν πιστεύουν στα vegetarian πιάτα και στις vegan εκδοχές να δουν αυτή τη συνταγή γιατί πραγματικά είναι μοναδική. Και εκτός ότι είναι μοναδική, είναι πάρα πολύ superfood. Σε περίπτωση που κάνετε μια τέτοια μους, δεν έχετε ποτέ τύψεις να φάτε και ολόκληρο το τέτοιο, όπως το λένε, και ολόκληρο το μπολ. Οπότε. Ένα μαχαίρι, εδώ, τέλεια. Θέλουμε 2 αβοκάντο για τη συνταγή για να μπορέσει να χτυπήσει το μίξερ. Μπορείτε να την κάνετε και με ένα, αλλά με 2 είναι ακόμα καλύτερα γιατί θα μπορέσει να χτυπήσει το μίξερ. Και αυτό που θέλουμε είναι τα αβοκάντο μας να είναι πάρα πολύ όρημα. Σε περίπτωση που τα αβοκάντο σας έχουν μαυρίσει και δεν είναι καλά γιατί τα έχετε πάρει και έχουν μείνει μέρες στο ψυγείο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτά θα τα χρησιμοποιήσετε για να κάνετε μου σοκολάτα γιατί. Δεν θα καταλάβει κανείς ότι έχουν μαυρίσει, είναι όρημα επειδή θα βάλουμε μέσα το κακάο μας, θα γίνουν πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ γευστικά. Οπότε έχω ένα μιξεράκι, θα βγάλω όλη τη σάρκα από τα αβοκάντο. Ένας εύκολος τρόπος για να καταλάβουμε άμα τα αβοκάντο είναι όρημα ή όχι είναι άμα βγαίνει εύκολα με το κουτάλι η σάρκα από το αβοκάντο. Σε περίπτωση που δεν βγαίνει εύκολα σημαίνει πως το αβοκάντο μας δεν είναι όρημα, οπότε μη συνεχίζετε τη συνταγή, αφήστε να δοκιμάσουμε. Και εδώ θα ανεβάσουμε και τη συνταγή, Νταϊάννα, από κάτω ή από πάνω. Βάλει και τη συνταγή για τη μους αβοκάντο, γιατί ξέχασα να σου πω ότι θα κάνω και αυτή τη συνταγή. Καλά, δεν το είχα ειλικρινά, δεν το είχα βάλει στο πλάνο. Απλά στο βίντεο που έχουμε βάλει με την πίτσα, η συνταγή είναι σολομός και αβοκάντο. Και επειδή ξέρω ότι δεν έχετε πολύ σολομό στο σπίτι, θα φτιάξω μια πίτσα με σολομό και αβοκάντο, είναι λίγο. Λίγο crazy για αυτή την περίοδο. Εγώ θέλω να κρατήσετε τη βασική συνταγή που είναι το ζυμάρι της πίτσας και να κάνετε ό,τι άλλο θέλετε. Περιμένω να δω φωτογραφίες. Οπότε, μους αβοκάντο. Βάλαμε τα αβοκάντο μας μέσα στο μίξερ. Θα προσθέσω είτε άχνη ζάχαρη, μπορείτε να βάλετε είτε άχνη ζάχαρη, είτε σιρόπι αγάβης, είτε μελάκι. Εδώ. Τέλεια. Οχ. Θα προσθέσω λίγο κακάο. Θα πάρετε να βάλετε ένα ποιοτικό κακάο, γιατί άμα βάλετε ένα ποιοτικό κακάο δεν χρειάζεται να βάλετε πάρα πολύ. Το Nestlé Dessert είναι πάρα πολύ καλό. Μπορείτε να το βάλετε αυτό. Λοιπόν, το κακάο μου. Και κακάο εδώ. Και πάμε εδώ να χτυπήσω
να χτυπήσω και άμα χρειαστεί, είναι αναλόγως με τα αβοκάντο που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, άμα τα αβοκάντο δεν είναι πάρα πολύ όρημα, θα χρειαστεί να προσθέσουμε κάποια υγρασία για να μπορέσει να γίνει μους. Η υγρασία που θα βάλουμε θα είναι είτε ρόφημα σόγιας, είτε ρόφημα μυρδάλου. Είτε γάλα, σε περίπτωση που δεν νηστεύετε. Τώρα, σε περίπτωση που τα αβοκάντο μας είναι πολύ όρημα, θα πάρουμε τη σύσταση κατευθείαν της μους που θέλουμε από τα αβοκάντο έτσι όπως είναι. Τρία υλικά, εδώ. Και έτσι όπως είναι. Να κόψουμε μικρότερα κομμάτια τα αβοκάντο γιατί δεν πάει. Μην πειράζει. Θα το κόψω τώρα. Και βασικά από ό,τι φαίνεται, επειδή βλέπετε ότι έχει γίνει πάρα πολύ σφιχτή η μους μου, θα προσθέσω λίγο ρόφημα αμυγδάλινης σόγιας. Βάλτε ό,τι θέλετε. Θα βάλω λίγο ρόφημα σόγιας, λίγο, εδώ, για να βοηθήσω να χτυπήσει. Και σε ένα λεπτό βγαίνει πίτσα, μην φύγετε. Εδώ θα είστε. Εδώ. Και συνεχίζω το χτύπημα. Πίτσα μου είναι έτοιμη. Από κάτω είναι έτοιμη. Ελάτε εδώ. Να δείτε τι έχω κάνει. Καλά, είμαι καταπληκτικός. Χαίρομαι τόσο πολύ με τον εαυτό μου. Λοιπόν, κοιτάξτε μία πίτσα. Πόσο υπέροχη που είναι. Βλέπετε που τσιρτσιρίζει. Λοιπόν, τη φτιάξαμε μόλις σε 10 λεπτά. Να πάμε να ξυλοκοπείς. Εδώ. Λοιπόν, θα σου φέρω εδώ. Εδώ. Τέλεια. Και έτσι όπως είναι, μεταφέρω την πίτσα μου. Κοιτάξτε τι υπέροχη που έχει γίνει. Στο ξυλοκοπή. Θα την κόψω σε ωραία κομμάτια. Στα 6 θα την κόψω. Για να τη φάω γρήγορα. Πίτσα μαργαρίτα, μόνο τυρί και ντομάτα. Πάρα πολύ εύκολη. Και αυτό που θέλω να δείτε είναι εδώ. Μους σοκολάτας χωρίς τύψεις, καθόλου τύψεις, αβοκάντο, Παναγία μου, μελάκι, το κακάο, είναι από τις αγαπημένες μου συνταγές, είναι super food, δεν υπάρχει. Λοιπόν, τη μους θα τη φάω για μετά, για γλυκό, δεν υπάρχει. Οι vegan θα με λατρέψουν, οι vegetarian θα με λατρέψουν, αυτοί που νηστεύουν, θα με λατρέψουν ακόμα περισσότερο, γενικά όλοι θα με λατρέψετε μόλις κάνετε αυτή τη συνταγή. Και ήρθε η ώρα να μεταφερθούμε με την πίτσα στο κλασικό μας. Κοιτάξτε από κάτω πώς έχει γίνει. Δώσαμε χρώμα στο τηγάνι και η πίτσα από κάτω έχει γίνει τραγανή. Real time, σε 10 λεπτά σας έκανα πίτσα. Πάμε στο σαλόνι να πάρω λίγο τα πράγματά μου μαζί με την πίτσα. Μην πέσεις. Εντάξει, αυτό που κάνει είναι πάρα πολύ ρίσκο κίνδυνο, να ξέρετε. Κρατάτε την πίτσα με το άλλο χέρι και την ειδική κατασκευή που έχω κάνει με. Κάτσε εδώ. Με την ψωμιέρα, με ψωμιέρα σας, πάνω στην ψωμιέρα έχω τα κινητά. Και εδώ. Και ήρθε η ώρα για την πρωινή πίτσα. Κοιτάξτε από κάτω πως είναι. Τα βλέπετε. Λίγο τυράκι, λίγο μπαρμπεκιού. Okay. Αλλά είναι τόσο καταπληκτική. Και είναι τόσο καλός. Δηλαδή, πραγματικά ο Ρωσόης μετά αυτό μου απορώ. Το πόσο καταπληκτικές συνταγές κάνω. Η συνταγή αυτή δεν υπάρχει. Είναι συγκλονιστική. Ελπίζω όση ώρα μαγείρευα εσείς να γράφετε από κάτω τη συνταγή στα αγγλικά. Σήμερα δεν τρώω κρέας. Οπότε, άμα θα σας κάνω το βράδυ συνταγή που σκέφτομαι κάτι να κάνω, θα είναι κάτι χωρίς κρέας πάλι.
Αύριο τρώω κρέας, γιατί αύριο θα σας κάνω croque madame το πρωί στις 10 η ώρα. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε μόνοι σας στο σπίτι croque madame επιτέλους, για να μπορέσετε να εντυπωσιάσετε τους πάντες. Δεν ξέρω αν σας αρέσει η κόρα ή η μέση πιο πολύ. Η πίτσα μου δεν υπάρχει. Ρίξτε από πάνω ό,τι λιγά θέλετε, πιπεριές, μανιτάρια, κοτόπουλο. Είδατε μόλις με ένα τηγανάκι. Σε 10 λεπτά μπορείτε να έχετε τη δικιά σας πίτσα, γιατί να μην τη φτιάξετε. Αξιοποιήστε ό,τι σας έχει περισσέψει. Δεν ξέρω. Είναι υπερβολή 10 ώρα το πρωί να τρως πίτσα. Δεν ξέρω. Σε 10 λεπτά μπορείτε να έχετε τη δικιά σας πίτσα. Τη λιγουρεύεστε. Τη λιγουρεύεστε. Άμα τη λιγουρεύεστε, σηκώστε τον εαυτό σας από τον καναπέ, μπείτε στο site, δείτε τη συνταγή και φτιάξτε αυτή την πίτσα! Τη λιγουρεύεστε! Τι με κοιτάξτε, μ' ακούμε να πάμε να λέμε φίλοι και να λέμε τελειώσει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε, ήταν... Ευχαριστώ, ωραία, δεν υπάρχει. Και μετά έχω τη μούζα να φάω. Μούζα σοκολάτας. Λοιπόν, μηνύματα και άλλες συνταγές θέλετε να φτιάξουμε για την άλλη εβδομάδα. Ό,τι σας έχει περισσέψει, πείτε μου για να φτιάξω ωραία πράγματα. Φιλάκια πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το live. Δεν θέλω να είναι δυσαρεστημένοι ούτε η Instagram ούτε η Facebook. Θα δίνω δωράκια κάθε μέρα. Φιλάκια πολλά. Τερματισμός. Να τερματιστεί. Κοινοποίηση. Τέλος.